Μαρία Παπαδημητρίου, είναι αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί μας. Κυρία Παπαδημητρίου, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Περιγράψτε μας την κατάσταση όπως την βλέπει η περιφέρεια. Σε τι φάση είστε τώρα? Αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από την περιφέρεια Θεσσαλίας να βοηθήσουμε τον νομό, να βοηθήσουμε τον παγασιτικό, να καθαρίσει από τα εκατομμύρια νεκρά ψάρια που ξεβράστηκαν από τα παρακάρια της περιοχής της Κάρλας. Ναι. Έχουμε συντονιστεί με πολλούς εργολάβους. Αυτή τη στιγμή μας βοηθάει πάρα πολύ ο Σύλλογος Αλιέων Μαγνησίας, οι οποίοι κάνουν συντονισμένη προσπάθεια μαζί μας με πολλά αλλιευτικά σκάφη και συλλέγουν τα νεκρά ψάρια από τον παγασιτικό. Συνεργαζόμαστε με μια εταιρεία που λέγεται Antipollution, η οποία έρχεται και βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις. Με πολλά σκάφη και αυτοί σήμερα φέρνουν συνέχεια σκάφη και βοηθούν έξω-έξω στα σημεία που δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα καΐκια. Mm-hmm. Και έχουμε επίσης και εργολάβους οι οποίοι μαζεύουν με τα χέρια ή με μηχανήματα νεκρά ψάρια είτε από το παραλιακό μέτωπο είτε από το ποταμό Ξηριά, όπου διέρχονται και διαφεύγουν από την Κάρλα. Άρα το περίπου 7ήμερο που διαβάσαμε ισχύει για τον πλήρη καθαρισμό? Ή ποιο είναι το πράγμα? Πιστεύω ότι ένα επταήμερο θα είναι υπεραρκετό να φύγει ο βασικός όγκος των ψαριών. Mm. Επειδή αυτά βρίσκονται όμως και ανοιχτά, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να περισυλλεγούν, γιατί μπορεί να βρίσκονται βαθιά, μπορεί να βρίσκονται σε μεγάλο βάθος. Ναι, η μέρη να είναι να καθαρίσει τώρα το μπροστινό κομμάτι του λιμανιού και ακριβώς να προχωρήσετε και παραπέρα. Γιατί το άλλο μεγάλο ζήτημα, τώρα κυρία Παπαδημητρίου, που αποτελεί άλλο έναν πόλο έντασης εκεί των τοπικών φορέων και μιλάω για το Δήμο, είναι τι γίνονται τώρα αυτοί οι τόνοι. Γιατί κεντρικά κυρία η οδηγία που δόθηκε... Βρισκόμαστε... Ήταν η καύση, έτσι δεν είναι? Μα όχι, η οδηγία αυτή είναι και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη εταιρεία με την οποία έχουμε συνεργασία εδώ και χρόνια και η οποία αναλαμβάνει να μεταφέρει σε αποτεφρωτήριο όλα τα νεκρά ζώα της Θεσσαλονίκης. Σας ήρθαν καταγγελίες ότι κάποιος από τους εργολάβους πήγε και έθαψε τα ψάρια? Κυρία Χριστοφιλέ, αυτό βρίσκεται υπό διερεύνηση. Υπάρχει μια ένταση εδώ στο πόλο. Μπορεί να γίνονται καταγγελίες, αλλά η εργολάβος με την οποία συνομίλησα μου είπε ότι απλώς τα έσπρωχνε το μηχάνημα, το οποίο είναι φορτωτής, δηλαδή δεν μπορεί να σκάψει, απλώς τα έσερνε και τα μετέφερε στην άκρη για να μπορέσει να τα πάει στην εταιρεία. Ήδη είχε πάει στην εταιρεία αρκετά φορτηγά τις δύο ημέρες τις προηγούμενες, όπως τις δώσαμε εντολή και αυτό έκανε. Το τι συνέβη τώρα, το αν παρεξήγησε κάποιος το τι έκανε ο χειριστής του μηχανήματος, αυτό είναι κάτι το οποίο διερευνάται και το οποίο θα το δούμε. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι στο οποίο μπορώ να απαντήσω. Η εντολή της περιφέρειας είναι ότι όλα πηγαίνουν για καύση. Και όλοι και όσοι μαζεύουν, οι αλλοίς και όλοι τα πηγαίνουν σε αυτή την εταιρεία η οποία έχει εγκατασταθεί στην προβλήτα 1 του λιμανιού και η οποία τα περισυνελέγει κάθε μέρα και τα πηγαίνει για καύση. Αν είναι δυνατόν να πάμε να τα θάψουμε εμείς ως περιφέρεια, θα δώσουμε μια εντολή τέτοια? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το άλλο σας το σημαντικό... δηλώνω κατηγορηματικά, είμαστε νομιμότατοι σε ό,τι κάνουμε. Και ιδιαίτερα με επιστήμονες κιόλας που έχετε στην ηγεσία και όλες τις περιφέρειες από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας που εργάζονται όλα αυτά τα χρόνια και μας ενημέρωνε και ζητούσαμε τα φώτα τους για το τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, αλίμον αν τα έχουμε. Το ίδιο κάναμε και με τα νεκρά ζώα τώρα που είχαμε το θέμα της Πανόλη. Αυτό λέγαμε. Έγιναν ναι. όλες οι υγειονομικές ταφές, έγινε κατόμβη με τέτοια ζώα. Λοιπόν, έχουμε και την προηγούμενη εμπειρία και είμαστε νομιμότατοι σε ό,τι κάνουμε. Δεν θα δίναμε κάτι. Ποτέ κάτι διαφορετικό γιατί δεν υπήρχε λόγος. Μπορούσε να προληφθεί όλο αυτό? Αργήσατε? Καταλαβαίνω ότι η απάντηση είναι δεν αργήσαμε, αλλά γιατί δεν έγινε κάτι νωρίτερα? Δεν είναι δική μας ευθύνη καταρχάς, έτσι. Εμείς ως περιφέρεια έχουμε ευθύνη μόνο για τα τεχνικά έργα στην περιοχή της Κάρλας. Δηλαδή τα αντλιοστάσια, το θυρόφραγμα να είναι σε καλή κατάσταση, όλα αυτά. Από εκεί και πέρα τώρα, εμείς δεν ψάχνουμε αυτή τη στιγμή να δούμε τι ως ευθύνη είναι, γιατί ανακατεύονται πάρα πολλοί φορείς. Από τον ΤΟΕΒ της Λάρισας, ο οποίος κατέβαζε τους τόνους του νερού για να ποτιστούν τα χωράφια μέσα στη Θεσσαλία και διέφευγαν από τα χαλασμένα κανάλια όλα αυτά τα νερά που κατέληγαν μαζί με ποταμίσια ψάρια στις παρακάτες περιοχές και την οποία ροή αυτού του νερού κόψαμε αναγκαστικά εφόσον τελειώσανε και τα ποτίσματα.
Και αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να μάθετε, υπάρχουν και εκατομμύρια ψάρια ψόφια σε μια διαδρομή 20 χιλιόμετρων από την Κάρλα μέχρι την Ταφένα, στο το λιμάνι. Σημείο αυτό που κατέβαινε. Ακριβώς όμως, όχι, κυρία Παπαδημητρίου. Μιλάμε για μέσα στη Λάρισα. Δεν υπάρχει όμως, υπάρχει φορέας διαχείρισης, ναι, της Κάρλας. Δεν υπάρχει κάποιος όμως που να συντονίζει όλους αυτούς τους φορείς. Αυτό ούτε ήθελα να ρωτήσω, κυρία Παπαδημητρίου. Αυτό είναι το έβλεπε μεγάλο πρόβλημα. Η περιφέρεια και τα κλιμάκια τα δικά σας που ήταν εκεί λοιπόν από την αρχή που ξεκινούσε το μεγάλο κακό, ότι έρχεται και έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα το οποίο μεγάλωνε. Εκεί λοιπόν δεν έπρεπε ο συναγερμός να σημάνει πολύ πιο νωρίς, προκειμένου εκεί που δεν υπάρχει αυτός ο συντονισμός, που δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η αρμοδιότητα, είναι τι, να μην φτάσουμε σε αυτό που καταλήξαμε τώρα τις τελευταίες μέρες στο Βόλο. Όπως δεν είναι και δική μας αρμοδιότητα να μαζεύουμε τα ψάρια, και όμως το κάνουμε. Το κάνουμε και το κάνουμε με πολύ προσοχή και με πολύ μεγάλη οργάνωση αυτή τη στιγμή. Στον λιμάνι είναι ΟΛΒ αρμόδιος, όπως γνωρίζετε. Ναι. Οργανισμός λιμένος, ναι, με τον οποίο είχα έρθει σε και επικοινωνία. Μας έλεγε πρόσφατα τα μέτρα που είναι αρμόδιος. Ναι. Το συζητούσαμε. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Τον πήρα τηλέφωνο, δεν έχω καταλάβει. Να βάλει ένα δίχτυ. Μισό λεπτάκι. Δεν έχω καταλάβει αν μπορούσε να γίνει κάτι νωρίτερα. Και από ποιον μπορούσε να γίνει κάτι νωρίτερα, δηλαδή δεν το κατάλαβα από την απάντησή σας. Δεν υπάρχει κάποιος που έχει την αρμοδιότητα, ναι, να αυτό συντονίσει όλο αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι αν γίνει αυτή η εταιρεία υδάτων, θα μπορεί να συντονίζει το ΕΒ, Κάρλα, παγασιτικό, ή θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς εδώ έναν φορέα διαχείρισης παγασιτικού, για να ξέρουμε και ποιος είναι αρμόδιος να συλλέξει, ας πούμε, τα ψάρια, ή αν γίνει μια πετρελαιοκίνηδα. Εγώ λέω για να προληφθεί αυτό. Για να προληφθεί, δεν νομίζω ότι ήταν εύκολο να προληφθεί. Εγώ είχα κάνει έγγραφο και στην τεχνική υπηρεσία της Λάρισας και μου απάντησαν ότι δεν μπορεί να κλείσει το θυρόφραγμα πριν από τον Οκτώβριο, γιατί υπάρχουν πλημμυρισμένες περιοχές οι οποίες πρέπει, μάλιστα, να αποστρακίσουν. Αυτό είναι μια απάντηση, εν πάση περιπτώσει. Κυρία Παπαδημητρίου, για να ολοκληρώσουμε τώρα, γιατί και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση και ευχόμαστε να μην ξαναβρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση, ιδιαίτερα εσείς που ζείτε κιόλας και οι πολίτες της περιοχής. Συζητώντας για το, δεν είχαμε καταλάβει ποιος έχει την αρμοδιότητα ή κάποιος δεν είχε την αρμοδιότητα. Θέλω να ρωτήσω, επειδή το άλλο κομμάτι είναι το θέμα της δυσοσμίας, θα γίνουν και απολυμάνσεις μετά στην ευρύτερη περιοχή. Ο κόσμος λέει ακόμη δεν μπορεί να σταθεί εκεί. Και επίσης είναι και μεγάλο το πλήγμα των επαγγελματιών. Σαφώς είναι μεγάλο και νομίζω ότι ήδη γίνονται προσπάθειες από αρμοδίους να δοθούν αποζημιώσεις σε τουριστικά καταλήματα, σε επιχειρήσεις τα οποία έχουν πληγεί. Και θα πρέπει νομίζω και η κυβέρνηση να το δει, να έρθουν εδώ οι υπουργοί και να φροντίσουν και αυτοί να τακτοποιήσουν, ας πούμε, όλα αυτά τα ζητήματα τα ανοιχτά με τους επαγγελματίες της περιοχής, να έρθουν να συνδράμουν στο έργο μας. Και θα τους θέλαμε δίπλα μας σε αυτό το τρίτο. Γιατί δεν έχουν, δηλαδή, δεν έχετε επικοινωνήσει, δεν έχουν έρθει. Εμείς έχουμε με τον κύριο Τριαντόπουλο, έχουμε, αλλά θα θέλαμε και άλλους υπουργούς εδώ να έρθουν της κυβέρνησης και να βοηθήσουν. Σε μια περιοχή που έχει πληγεί και δέχεται και αυτό το πλήγμα έτσι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι, έρχονται απανωτές οι καταστροφές στην περιοχή. Είναι πραγματικά. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα των καταστροφών, κυρία Χρυστοφυλάκη. Είναι ένα αποτέλεσμα. Πόσα έπονται, έτσι κακά έπονται.